Κάλυμνος, εμείς βρίσκεται στην κεντρική μας πλατεία. Είμαστε έξω από το αναγνωστήριό μας με πάρα πάρα πολλά λουλούδια. Ο αντιδήμαρχος είναι εδώ, κύριε Ζωήδη μου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Χαραματά. Τι συμβαίνει, φέρατε την Πρωτομαγιά. Τι να συμβαίνει, τη φέραμε λίγες μέρες πιο νωρίς. Τι συμβαίνει. Όπως βλέπετε, αυτά τα λουλουδάκια τα ωραία μας τα έκαναν δώρο ο κύριος Γιάννης Καράμαλης. Ο γεωπόνος μας. Ο γεωπόνος μας, για να τα φτιάξουν εδώ στην πλατεία με ευθύνη της κυρίας Κουτούζη. Της γεωπόνου μας. Θα τα δουν εδώ πέρα και όπου χρειάζεται θα μπουν για να μορφύνει η πλατεία μας. Δηλαδή αυτά τα λουλούδια θα τα βάλουμε στα παρτέρια μας. Εννοείται. Στα παρτέρια μας τα βάλουμε. Πολύ ωραία. Χαραματά, με ευθύνη της κυρίας Κουτούζη θα τα βάλουν οι ανθρώποι μας εδώ. Ωραία. Και εργάζομαστε εδώ πέρα όλοι, όπως τους βλέπεις είναι έτοιμοι μάχημοι για να ξεκινήσουν. Με την υπηρεσία και Πρασίνου. Εμείς θα ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Καράμαλη και εύχομαι να ξαναγίνει ξανά κι αυτό. Ναι, υπάρχει όμως ένα πρόβλημα, κύριε αντιδήμαρχε. Ναι. Ωραιότατη πρωτοβουλία του Καράμαλή μας. Πολύ ωραία τα παιδιά εδώ της υπηρεσίας Πρασίνου να τα φυτέψουνε. Και της κυρία Κουτούζη που είναι η υπεύθυνη. Βεβαίως, της ωραιοτάτης μας γεωπόνου. Αλλά τι θα γίνει όμως με το πότισμα, με το φρόντισμα. Αυτό θα το φροντίσει η υπηρεσία Πρασίνου. Γιατί και παλιά στο παρελθόν, αν θυμάστε, είχανε μπει λουλουδάκια, αλλά εντάξει, μπήκανε, βγήκανε, ξεραθήκανε. Αυτό θα τα φροντίσει τώρα η υπηρεσία Πρασίνου, θα βάλει κάποιον υπεύθυνο εδώ κάτω. Για να τα ποτίζει συχνά. Άρα σε τακτά χρονικά διαστήματα, βεβαίως. Δηλαδή τα λουλουδάκια αυτά θα ποτίζονται. Για να μορφύνουμε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά επίσης. Να λοιπόν, τι ωραία πρωτοβουλία ενός ιδιώτη μας, συμπατριώτη μας του Γιάννη του Καράμαλη. Καλημέρα κύριε Καράμαλη. Καλημέρα. Κάναμε ένα ρεπορτάζ πριν από λίγο με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Ζωήδη. Χαρήκαμε ιδιαίτερα για την είδηση ότι ένας τοπικός μας επιχειρηματίας προσφέρει στο Δήμο Άνθη για να καλοπιστεί η πλατεία μας και ήρθαμε στο γεωπόνο μας, τον Γιάννη τον Καράμαλη, να του πούμε ένα μεγάλο μπράβο. Να είστε καλά, αν και δεν το κάνουμε για τον μπράβο, το κάνουμε για να ομορφύνει το νησί μας και η πλατεία μας πιο πολύ, να αλλάξει και λίγο η διάθεση του κόσμου. Κάθε χρόνο το κάναμε γιατί περπάτηκε πάρα πολύ κόσμο στην πλατεία, φέτος το κάνουμε για άλλους λόγους, για να ανέβει λίγο η ψυχολογία πιο πολύ, έστω και αυτοί οι λίγοι που θα ανέβουν να περπατήσουν. Κάθε χρόνο κάνουμε τα δύνατα δυνατά και όχι μόνο εγώ, όλοι οι επιχειρηματίες της καλή μου για να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ζωντανό το νησί μας. Το θέμα είναι να καταλάβει και ο κόσμος ότι πρέπει να είμαστε σόφρονες, να προσπαθούμε για το καλύτερο του τόπου και να μην κάνουμε καθένας του κεφαλιού μας. Αγαπητέ μου Γιάννη, Πασχαλιά έρχεται, πάντα οι καλυμιές αρέσκονται τώρα να φυτεύουν, να βάζουν χρώματα στα σπίτια τους εκεί. Ακριβώς. Και στις γλαστούνες. Πώς πάει η δουλειά? Δόξα τω Θεώ, παρότι ο κόσμος είναι πολύ στριμωγμένος, βλέπουμε ότι υπάρχει κίνηση. Βλέπουμε και τώρα θα ανοίξουν και τα μαγαζιά, οπότε αρχίσαν και οι επιχειρηματίες λίγο και δραστηριοποιούνται και αυτοί. Για την κατάσταση που επικρατεί πρέπει να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Ακόμα και τα 10 άτομα που μπαίνουν σε ένα μαγαζί μέσα πιστεύω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Εγώ πιστεύω ότι θα φτιάξουν τα πράγματα, άμα ανοίξει ο τουρισμός και έρθει κόσμος. Θα είναι εντελώς διαφορετικά και θα είναι και εντελώς διαφορετικός ο χειμώνας. Αλλά είπαμε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε κι εμείς για το καλύτερο του νησιού μας. Να είστε καλά, Γιάννη μου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και καλό Πάσχα να έχουμε.